Είχα σκοπό και εγώ να αναφερθώ εισαγωγικά σε αυτή την υπόθεση με τα σκάνδαλα, με τη σκανδαλολογία, με όλο αυτό το κλίμα, αλλά μου έξαψες έτσι την ανάγκη, μιας και αναφέρθηκε στις 10 μέρες μέσης, γι' αυτό υπάρχετε, για να ξέρετε τι τα πάθεις εμάς. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκε στις 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο, ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο για την Μπολσεβίκικη Επανάσταση, στην Μεγάλη Σοβιετική, ο Τζον Ριντ. Αμερικάνος, ναι. Τζον Ριντ. Ήταν λοιπόν, εκεί. Ο Τζον Ριντ δεν κατέγραψε βέβαια το τι έγινε στις επόμενες 90 μέρες, μιας και αναφέρθηκε σε 90 μέρες. Σε εκείνη λοιπόν την επανάσταση, σε 90 μέρες που ακολούθησαν, έγιναν τα εξής 4 χοντρά πράγματα. Συντροφικά μαχαιρώματα και καθαρίσεις είχε. Έγιναν μέσα τα εξής χοντρά γιατί πράγματα. Γιατί μπορούμε να δούμε και τέτοια. Οι Μπολσεβίκοι, ναι, και το Συμβούλιο των Επιτρόπων με επικεφαλής τον Λένιν απαλωτρίωσαν τις τράπεζες. Δεν ξέρω αν υπήρχαν τράπεζες Αττικής τότε εκεί, αλλά ό,τι ναι, τράπεζα υπήρχε την απαλωτρίωσαν. Ναι. Επίσης απαλωτρίωσαν τον εμπορικό στόλο. Ναι. Και μιας και μιλάμε για σκάνδαλα, θυμάμαι και παλιότερα κάτι με κάτι, ναι, διπίθμενα, με κάτι, ναι, μονοπίθμενα. Ναι. Επίσης το τρίτο μέτρο. Απίθμενο θράσος έχεις απόψη. Το τρίτο μέτρο που είχαν πάρει ήταν απαλωτρίωσαν τη γη από τους γεωκτήμονες, ναι, και το τέταρτο μέτρο που είχαν πάρει ήταν διέγραψαν μονομερώς το δημόσιο χρέος. Wow. Αυτά ήταν τα τέσσερα βασικά που κάναν και μετά βούτυξαν στη φτώχεια για δεκαετίες. Και μετά πήραν μια χώρα η οποία ήταν κατεστραμμένη, η οποία ήταν μουζίκη και αναλφάβητη το 90% του πληθυσμού, ναι, της, και την έκαναν πρώτη παγκόσμια δύναμη, ναι, και επίσης έδωσαν, να επανέλθω στο ρεπορτάζ, επίσης έδωσαν τη δυνατότητα το ζωνάρι, τώρα, δεν έχω και ζώνη τώρα, έδωσαν τη δυνατότητα στον δυτικό κόσμο, στους εργαζόμενους, ναι, να κατακτήσουν οχτάωρο, να, ναι, κατακτήσουν κοινωνική ασφάλιση, ναι, να κατακτήσουν όλα εκείνα που σήμερα, ναι, ο καπιταλισμός που κάποιοι νεοφιλελεύθεροι, για, ναι, να μην πω φιλελεύθεροι, ναι, οπαδοί του καπιταλισμού, δεν αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα αυτό μας τα παίρνει.